Στο σημείο αυτό θα καλωσορίσουμε στο στούντιο του ΣΤΑΡ το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που είσαστε απόψε κοντά μας. Καλησπέρα σας, εγώ ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με το τραγικό ναυάγιο. Είσαστε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ο πρώτος πολιτικός αρχηγός, ο οποίος έσπευσε στην Καλαμάτα. Θέλω να μείνουμε καταρχάς στο ανθρώπινο. Τι ήταν αυτό που σας συγκλώνησε περισσότερο, τι ήταν αυτό που αντικρίσατε αυτές τις πρώτες ώρες. Ήταν επόμενο νομίζω να συγκλονίσει όλο τον ελληνικό λαό και όχι μόνο όλη την Ευρώπη, όλο τον κόσμο γιατί ακριβώς έβλεπες ανθρώπους εξαντλημένους, μιλώ τώρα για αυτούς που είδαμε εμείς στο λιμάνι που είχαν τοποθετηθεί εκεί από τις δομές που είχε φτιάξει ο Δήμος, που είχαν διασωθεί εκατόν τόσοι άνθρωποι ε, οι οποίοι είχαν τον τρόμο στα μάτια τους όταν σε κοιτούσαν και βεβαίως οι μαρτυρίες τους ότι έψαχναν τη γυναίκα τους, το παιδί τους γιατί η κυρία Ζαχαρία Άρα ταξίδευαν τελικά, και ολόκληρες από... οικογένειες βέβαια, μαζί. Βέβαια, βέβαια. Δηλαδή και η ενημέρωση που είχαμε και η εκτίμηση των αρμόδιων εκεί αρχών από το λιμενικό, από το Δήμο, ε, τις άλλες αρχές εκεί της ε, περιοχής αλλά και γενικότερα γιατί ήταν και τα, από τα κεντρικά επιτελεία εκεί Μα είπαν ότι είναι φανερό και από τι μαρτυρίε αλλά και από αυτό που είδαν ε, πάνω και από τα ελικόπτερα τη Frontex, από τα παραπλέοντα σκάφη. Είδαν ότι όντω περνάταν, υπολογίζουν γύρω στου 750. Αυτό είναι συγκλονιστικό ε, που λέτε, αν σκεφτείτε. Συγκλονιστικό γιατί σωθήκαν μόνο ο... 104 ο... Όχι, όχι μόνο αυτό, αλλά μέσα σε αυτού δεν έχουμε δει γυναίκε, δεν έχουμε δει μικρά παιδάκια να ναι. έχουν διασωθεί. Αυτό ήταν δύσκολο. Άρα δηλαδή έχουν διασωθεί οι άντρε τη οικογένεια, να το πω έτσι και έχουν yeah. χάσει τι γυναίκε και τα παιδιά Έτσι τους. ακριβώ γιατί οι άντρε και οι ηλικίε, δηλαδή ο μικρότερο που διασώθηκε ήταν 16 χρονών. Από 16-17 χρονών και πάνω ήταν αυτοί που ήταν στο κατάστρωμα. Από ό,τι φαίνεται, όλοι οι υπόλοιποι ήταν στα μπάρια ε, του πλοίου, η μεγάλη πλειοψηφία και βυθίστηκε άφτανδρο. Πρόκειται για μεγάλη τραγωδία. Υπάρχουν φυσικά ευθύνε. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχει μια κριτική, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ γίνεται αυτή την ώρα. Αλλά ήθελα να ρωτήσω αν και εσείς καταλάβατε κάτι εκεί στην Καλαμάτα που πήγατε. Ότι θα μπορούσε το ελληνικό λιμενικό να κάνει κάτι πριν βυθιστεί το πλοίο το οποίο δεν έγινε. Δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια. Πάντως, ειλικρινά πρέπει να πω ότι μου δημιουργήθηκαν ερωτήματα και από τις ενημερώσεις εκεί, αλλά και γενικότερα παρακολουθώντας την κατάσταση. Για παράδειγμα, είναι ζήτημα αξιολογήθηκαν έγκαιρα, σωστά και με ακρίβεια το γεγονός ότι αυτό το σαπιοκάραβο που το βλέπαν ότι ήταν τέτοιο, το παράνομο που ήταν με τους ε, διακινητές εγκληματίες, τα κυκλώματα αυτά τα επικίνδυνα που στηβάζουν ανθρώπινες ψυχές, γυναικόπαιδα πάνω σε ένα σαπιοκάραβο να ταξιδέψουν στα, ε, στις θάλασσες της Μεσογείου. Είχαν αξιολογήσει έγκαιρα και με ακρίβεια την επικίνδυνοτητα αυτή. Mm -hmm. Φαίνεται πω είχαν. Αν δεν είχαν, γιατί δεν είχαν αξιολογήσει. Ενώ όλοι λένε ότι ήταν φανερό ότι κάποια στιγμή αυτό κινδύνευε να, βουλιάψει, να βουλιάξει να πάσα στιγμή το, το καράβι και να χαθούν οι ζωέ. Ε, αν δεν είχαν τέτοια εκτίμηση, γιατί δεν έγινε με ακρίβεια ο υπολογισμό, Ποιο ευθύνεται γι' αυτό. Ή το ερώτημα, έγιναν όλε οι απαραίτητες, οι κατάλληλες κινήσεις με βάση τη Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, την SOLAS. Όπω συνηθίζουμε να τη λέμε, ε, που προβλέπει συγκεκριμένε κινήσει και ενέργειε από τα παραπλέοντα σκάφη, από τι λιμενικέ αρχέ, από αυτού τέλο πάντων το που διακινούνται. Το λιμενικό μα έχει πει μέχρι στιγμή ότι α, αρνιόταν ο καπετάνιο κάποια βοήθεια και έλεγε ότι το μόνο που θέλουμε είναι να πάμε στην Ιταλία. Ναι, σύμφωνοι, το ξέρω αυτό γιατί μα ενημερώσανε γι' αυτό. Προφανώ θέλανε να πάνε στην Ιταλία. Προφανώ ο διακινητή. Ο Καπετάνιο και οι υπόλοιποι αυτοί που συνελήφθησαν ή άλλοι που δεν ξέρουμε ποιοι είναι ακόμα και ποιοι ήταν, είχαν πάρει τα χρήματα και δεν θέλαν να συλληφθούν να από τι ελληνικέ αρχέ και να έχουν τι επιπτώσει που αντικειμενικά θα είχαν σε συνέχεια. Δηλαδή, σε αυτέ τι περιπτώσει πάντα αρνούνται να έρθουν στην Ελλάδα, θέλουν τον τελικό του προορισμό ή θέλουν να μείνουν στη χειρότερη περίπτωση στα διεθνή είδατα, έστω και να βάζουν σε κίνδυνο. Ε, γι' αυτό πρέπει όλα αυτά να ερευνηθούν, να τα σκεφτούμε και για να αποτρέψουμε νέες τραγωδίες, ε, όσο περνάει φυσικά από το χέρι μας, διότι εγώ όταν ξεκίνησα λέγοντας ευθύνες, στο μυαλό μου είχα κυρίως τις πολιτικές ευθύνες. Και εννοώ τις πολιτικές ευθύνες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτία των πολιτικών της στο προσφυγικό Καλά κάνετε και το θίγετε αυτό, γιατί είχαμε μία δήλωση της Επιτρόπου, της κυρίας Γιώχανσον, α, mm -hmm. λίγο νωρίτερα, η οποία είπε ότι η Ευρώπη θα έπρεπε να βρει καλύτερο συντονισμό. Λίγο αργά δεν είναι όταν πνίγονται στα συγκεκριμένα νερά άνθρωποι 10 χρόνια τώρα. Πάρα πολύ αργά, γιατί κάναν και τραγικές επιλογές η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξε, να ξεκινήσουμε από το Δουβλίνο. Το Δουβλίνο, για παράδειγμα, ήταν αυτό που εγκλωβίζει Ανθρώπου στην πρώτη χώρα υποδοχής, όπως είναι η Ελλάδα. Ό, ό, όλη αυτή την κατάσταση που έχει βρεθεί, έχουμε βρεθεί εδώ, η ελληνική πραγματικότητα, να πνίγονται στο Αιγαίο, να πνίγονται στη Μεσόγειο, να μένουν σε δομές φυλακές, στρατόπεδα στο κέντρο, στην ουσία, να μην υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία η σωστή που θα έπρεπε για το άσυλο και για τους πρόσφυγες με βάση τη συνθήκη της Γενέβης οφείλεται στο Δουβλίνο 2 κυρίως και σε συνέχεια οφείλεται στην πολιτική που ενστερνίστηκαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα στη χώρα μας και την υλοποίησαν αυτή την πολιτική Οφείλεται, εμείς έχουμε ζητήσει κατάργηση της κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που στην ουσία έδωσε το δικαίωμα στην Τουρκία να εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες, να τους μπρόχνει να περνάνε με αυτά τα σαπιοκάραβα, με τα πλωτά και να χάνονται ανθρώπινε ψυχέ στο Αιγαίο και σε συνέχεια να εγκλωβίζονται στι δομέ αυτέ χωρί να παίρνουν άσυλο κλπ. Ενώ η αρχική θέση του ΚΚΕ τώρα μα λένε ότι το παλεύουν οι υπουργοί, οι κυβερνήσει. Αλλά εμείς από την αρχή είχαμε πει ότι έπρεπε να τεθεί άμεσα ζήτημα και βέτος αυτή την περίπτωση ότι η, επειδή στην Τουρκία ήταν σε στρατόπεδα όλοι αυτοί οι πρόσφυγες που ερχόντουσαν από το Πακιστάν, από το Αφγανιστάν, από τη Συρία, από άλλες χώρες της Ασίας ή της Βόρειας Αφρικής, εκεί να μένουν και με ευθύνη. Και τη ΥΠΑ τη Αρμοστία του ΟΗΕ για του πρόσφυγε, mm -hmm. αλλά και τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τι δομέ τη και με τη βοήθεια πολλών οργανώσεων, να μπορεί να γίνει Κύριε εκεί Ματέα. η διαλογή, το άσυλο, να παίρνουν τα χαρτιά του όσοι τα δικαιούνται ε, και όσοι δεν τα δικαιούνται να παίρνουν τον δρόμο εκεί. Και να μην στέλνονται. Θα ήθελα να μην κλείσουμε μόνο με βαριά και δυσάρεστα. Θέλω να ε, ρωτήσω Αλλά αυτό το ζήτημα, κυρία Ζαχαρία, θα ήθελα να τελειώσω. μπορεί να τελειώσει. Μπορεί να τελειώσει. Όλοι μας δεν θέλουμε να έρχονται άνθρωποι Εννοείται. να πνίγονται ε, στο Αιγαίο ε, Θα μπορούσαν να μείνουν στις χώρες τους Οι ίδιοι θέλουν να μείνουν στις χώρες τους Αλλά εκεί εξαναγκάζονται και φεύγουν Λόγω κυρίως των πολέμων, των επεμβάσεων Της δύσκολη κατάστασης που επικρατεί εκεί Και αναγκάζονται και παίρνουν το νοματιόν τους Για να πνίγονται Θέλω στα νερά της Θέλω να σας πάω κάπου ζωγής. αλλού και λίγο προσωπικά Είστε αρχηγός ενός κόμματος, α, έχει ένα μικρό ποσοστό. Όμω εσεί, σαν πρόσωπο, έχετε μια τεράστια απήχηση. Δηλαδή, ο άνθρωπο κουτσούμπα υπερβαίνει κατά πολύ το ποσοστό του κομμουνιστικού κόμματο. Σα είδα και τι προάλλε κιόλα να πηγαίνετε και με τούρτα να λέτε χρόνια πολλά σε ένα νεαρό παιδί. Είναι μια επικοινωνιακή τακτική αυτή ή είναι κάτι αυθόρμητο. Όχι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ και στις απόψεις και στη συμπεριφορά και τη στάση ε, ταυτίζομαι με αυτό το συλλογικό οργανισμό που λέγεται Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με το ΚΚΕ, όχι επειδή είμαι ε, γραμματέα του την τελευταία δεκαετία αλλά γιατί συλλογικά επεξεργαζόμαστε τις πολιτικές κυρίως αποφάσεις και νομίζω ότι... Το 7,23 που έδωσε ο ελληνικό λαό και η ελληνική νεολαία στο ΚΚΕ την 21η Μαου, και τώρα τον καλούμε να δώσει περισσότερο, ήταν σε αυτό. Αφορούσε τι θέσει του ΚΚΕ. Που με σταθερότητα λέγονται, με μαχητικότητα, κοιτάζοντα πραγματικά τον ελληνικό λαό στα μάτια. Δεν λέμε άλλα πράγματα εδώ αυτό. που είμαστε σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, για παράδειγμα, απόψε και άλλα στη Βουλή ή άλλα στους χώρους δουλειάς ή στις γειτονίες όταν περιοδεύουμε ή όταν πάμε να αντιμετωπίσουμε ένα λαϊκό πρόβλημα, να το αναδείξουμε, Γιατί να το επιλύσουμε κλπ. Γιατί αυτοί είμαστε ακριβώς και <laughs> αυτό, αυτό πρέπει σιγήκε, να κάνουμε. Και αυτό δεν είναι πείτε. θέμα επικοινωνίας. Εγώ μετά τη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, για αυτό που είπατε mm. για παράδειγμα, πήγαμε σε μια ταβέρνα με τους συντρόφου και τις συντρόφισες εκεί να φάμε mm. ε, λίγο το βράδυ ε, και Δεν είχαμε καν οπτική επαφή με αυτή την παρέα των νέων παιδιών 15-20 άτομα. Μετά. Πώς ήταν. Και κάποια στιγμή εκεί που τρώγαμε έρχονται δύο παιδιά και μου λένε κύριε Κουτσούμπα έχει γενέθλια ένας φίλος μας ο οποίος είναι και ψηφοφόρος σας. Είναι ψηφοφόρος του ΚΚΕ, είναι ντροπαλό, δεν ξέρει αυτό που κάνουμε. Τώρα θα του πάμε την τούρτα αλλά θέλαμε αν συμφωνείτε εκείς να του, την πάτε εσείς την τούρτα ναι. να του κάνουμε μια έκπληξη. <laughs> αυτό έγινε και του λέω εντάξει παιδιά, την πάω <laughs> την τούρτα να γνωρίσω και το... Φίλο, ε, εφόσον Το αυτή το κόμμα. είστε πώς βγήκε mm. και περιμένατε ότι θα είχε έτσι τέτοια πύχηση, είναι πια στο στόμα του καθενός. Ναι, το, το αυτή είστε υπονοεί ότι τα άλλα κόμματα, αυτοί που τσακώνονται στη Βουλή mm -hmm. και με ψηλού τόνους, αλλά στην ουσία μετά πάνε και ψηφίζουν ίδια νομοσχέδια, για παράδειγμα ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε 200 νομοσχέδια επί της αρχής ε, της Νέας Δημοκρατίας. Και βλέπεις έβγαινε στα κάγκελα ε, πάνω στη, στο βήμα της Βουλής νόμιζες ότι εδώ είναι τεράστιες οι διαφορές. Απίθμενοι, άβυσος χωρίζει αυτά τα κόμματα ή το Πασόγ για παράδειγμα με το 70% των, ε, των, νόμων που ψήφισε της Νέας Δημοκρατίας. Και έλεγα με όλη αυτή την κατάσταση όντω που υπήρχε μέσα στη Βουλή, την κοκορομαχία τη γνωστή που λέμε, ε, τέλος πάντων αυτοί είστε. Το έχει περιμένετε ότι θα γίνει viral και, που Και λένε. νομίζω, όχι δεν το περίμενα, <laughs> μετά έγινε το συνειδητοποίησα, γιατί είναι και έκφραση που εγώ τη χρησιμοποιώ γενικά, αλλά την είπα από το βήμα της Βουλής, έγινε viral, γιατί πιστεύω ε, ο κόσμος το εισθενίστηκε, γιατί αυτή ακριβώς την αντίληψη έχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε, κύριε Γραμματέα. Και εγώ σα ευχαριστώ. Και, και θα ήθελα να απευθύνω και κάλεσμα. Καλή προσωπική ευχαριστώ τετυχία. πολύ. Αλλά θα ήθελα να απευθύνω και ένα κάλεσμα τελευταίε μέρε που είναι τώρα. Όσοι μας ψήφισαν να πάνε να ψηφίσουν, να μην κάνουν αποχή λόγω οικονομικών ή άλλων δυσκολιών προσωπικών, επαγγελματικών ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτοί που το σκέφτηκαν, αλλά τελευταία στιγμή δίστασαν, να το κάνουν πράξη τώρα, την 25η Ιουνίου. Την άλλη Κυριακή, ώστε να είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα για το ΚΚΕ, να είμαστε όντω η ισχυρή 100% αντιπολίτευση και στη Βουλή και έξω από του αγώνα μα. Ευχαριστώ πάρα κυλάμα. πολύ. Και Καλή εγώ ευχαριστώ. Συνέχεια.